Διαχείριση της βίας και διαχείριση της βίας και να μπορέσει να κατανοήσει ότι η ουσία για να μπορεί να εξασκηθεί σε δεύτερο βαθμό είναι η ουσία του να προσέχει τον εαυτό και τον διπλανό του. Έτσι έχουμε αυτά τα δύο πολύ σημαντικά στοιχεία της εθιμοτυπίας και των κανόνων της ασφαλείας που κάνουν αυτό το μάθημα να είναι ένα μάθημα ευεπίφορο σε κάθε είδους επικίνδυνη τεχνική ή τεχνική η οποία προκαλεί τις φυσικές σωματικές δυνατότητες. Το τρίτο στοιχείο που μας απασχολεί όταν διδάσκουμε τις πολεμικές τέχνες και τα μαχητικά αθλήματα είναι να δώσουμε το γενικό περίγραμμα του ποια είναι η στρατηγική της πολεμικής τέχνης ή του μαχητικού αθλήματος, σε τι αποσκοπεί. Και έτσι εισάγουμε τους ασκούμενους στην έννοια των τεχνικών, των μεθόδων και της παράδοσης. Σε απλές πρακτικές γραμμές, όταν έρχεται η ώρα κάποιος να εξασκηθεί στις φυσικές σωματικές τεχνικές, αναφερόμαστε πρώτα στη φυσική αγωγή, με έμφαση στη φυσική αγωγή που διατηρεί την υγεία και σε δεύτερο βαθμό στη φυσική αγωγή η οποία αναπτύσσει το κορμί, το φυσικό κορμί. Έτσι λοιπόν η αποκατάσταση της υγείας με μια φυσική αγωγή ελαφριά και η φυσική αγωγή η οποία είναι περισσότερο πρώτα αθλητική έρχονται να συνδυαστούν με την αναλογία τους μέσα στο χρόνο. Άλλοι ακολουθούν ελαφρύτερα προγράμματα και ελαφρύτερες προσεγγίσεις και άλλοι διαλέγουν πολύ πιο σκληρά, μαχητικά ή βία προγράμματα που οδηγούν πολλές φορές και στον πρωταθλητισμό. Σε ένα τέταρτο βαθμό μπαίνουμε στις βασικές τεχνικές που χαρακτηρίζουν τις τέχνες. Και στο τμήμα του Ταϊκβοντό που πρόσφατα ιδρύσαμε και στο τμήμα του Κιόκουσινκάι Καράτε, παραδοσιακού καράτε αλλά ταυτόχρονα και του αθλητικού καράτε που εκπροσωπείται στην Ελληνική Ομοσπονδία του Καράτε και στην τέχνη του Νιζούτσου, δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη του φυσικού κορμού, των ποδιών, της κινητικότητας και μπαίνουμε στις ειδικές κατηγορίες μετά που χαρακτηρίζουν τις περισσότερες πολεμικές τέχνες. Όσον αφορά τον Νιζούτσου, μπορούμε να πούμε ότι δεν λείπει κάτι από το βασικό διδακτικό του κορμού και έτσι θα συναντήσουμε τα λακτίσματα, την κίνηση μέσα στο χώρο, τις διαρρυθμίσεις του σώματος, του ανωτέρου και του κατωτέρου κορμού, τις κινήσεις χεριών και ποδιών, κατόπιν φραγμούς, περιορισμούς, λαβές οι οποίες είναι προς ανατροπήν, λαβές οι οποίες στοχεύουν σε πνιγμούς, λαβές οι οποίες είναι χειρισμοί για απεμπλοκή από καταστάσεις στις οποίες υπάρχει περιορισμός, κίνηση μέσα στο χώρο με τη μορφή ανατροπών, ανακυβιστήσεων, ειδικών μεθόδων περπατήματος και οπωσδήποτε μία μεθοδολογία για το πώς εμπλεκόμαστε μέσα σε διάφορα σενάρια. Σενάρια που πλησιάζουν περισσότερο στην πάλη, άλλα που πλησιάζουν περισσότερο στα κτυπήματα, άλλα που έχουν περισσότερο την έννοια της κίνησης και κατόπιν στη φυσική ολοκλήρωση όλων αυτών, στις παραδοσιακές πολεμικές τέχνες, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα όπλα. Κύριε Νασιούλα, να μιλήσουμε λίγο για την καταγωγή των πολεμικών τεχνών. Υπάρχει ιστορικά τεκμηριωμένη άποψη ότι οι πολεμικές τέχνες και τα μαχητικά αθλήματα προέρχονται από το αρχαίο ελληνικό Ολυμπιακό άθλημα, το Παγκράτιο. Η άποψή σας ποια είναι? Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση που είχαμε την ευκαιρία να τη συζητήσουμε και την προηγούμενη φορά σε μία από τις ωραίες εκπομπές σας. Υπάρχει αυτή η ευρύτερη αντίληψη που όμως ιστοριογραφικά δεν μπορεί να ευσταθεί. Έχω θίξει και στο τελευταίο μου βιβλίο, στα πρώτα του κεφάλαια, το ζήτημα της τεκμηρίωσης, της ιστορικής τεκμηρίωσης των πολεμικών τεχνών, άσχετα αν πρόκειται για ανατολικές, από ανατολικές ή ευρωπαϊκές. Υπάρχει λοιπόν η αντίληψη της γενίκευσης ότι αυτές οι πρακτικές κατάγονται από συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, η οποία είναι στρεβλή. Παρ' όλα αυτά, χωρίς να μηδενίζουμε, θα έπρεπε να αναφέρουμε την τωρινή τεκμηρίωση που έρχεται στην επιφάνεια μέσα από κάποιες συζητήσεις με πολύ σημαντικούς ανθρώπους των πολεμικών τεχνών φορείς αυτών των ιστορικών παραδόσεων, όπως ο δάσκαλος του Μπούτζιγκαν Ντότζο, ο Μασάκι Χατσούμι, που έχει θίξει παρουσιάζοντας και τα αντίστοιχα τεκμήρια και μέσα από την πρακτική του διδασκαλία το ζήτημα της καταγωγής ορισμένων τεχνικών παραδόσεων από παραδόσεις οι οποίες γίνανε αντικείμενο διάδοσης μέσα από τον ελληνικό στρατό που έφτασε ως την Άπο Ανατολή στα Αλεξανδρινά χρόνια. Αυτή είναι η Κότο Ριου Κόπο Τζούτσου, η προάγγελη του σύγχρονου καράτε και λέγεται ότι αυτές όντως έχουν μία συνάφεια με τις πρακτικές που συναντιόνται και έχουν γίνει γνωστές μέσα από το χρόνο με την τέχνη του Παγκρατίου όπως διδασκότανε στα αρχαία χρόνια με το αρχαίο παγκρατίασμα. Συναντιόνται όμορες τεχνικές στην Κότο Ριου Κόπο Τζούτσου και στις πρώτερες, στις πρώιμες μορφές του καράτε πριν από το 18ο αιώνα, που δεν φέρουν ακριβώς αυτό το όνομα αλλά έχουν και διαφορετικές ονομασίες. Συναντιέται η πρακτική οι ασκούμενοι να περιδένουν την άκρα χείρα με επιδέσμους, να βουτούν τα χέρια τους σε ρητίνες, σε ρετσίνη και κατόπιν να βουτούν όλο αυτό το σύστημα σε κομμάτια γυαλιού ή σε κομμάτια θραυσμάτων από πέτρες ή από άλλα υλικά.
Βέβαια, αυτό καθιστά το φυσικό όπλο, το φυσικό ανθρώπινο όπλο, εξαιρετικά αποτελεσματικό και επικίνδυνο, αλλά η λογική εκεί δεν βρίσκεται στο να καταφέρει κάποιος ένα τόσο θανάσιμο χτύπημα στον αντίπαλο, όσο περισσότερο στο να μάθει ο αντίπαλος να αποφεύγει ένα τόσο επικίνδυνο όπλο. Τέτοιες πρακτικές και η αντίστοιχη μορφή, η εικόνα των σωματικών τεχνικών, των διαρρυθμίσεων, των στάσεων του σώματος και των βασικών τεχνικών συναντιούνται και στα παλιά αγγεία. Έχει γίνει σχετική τεκμηρίωση σε βιβλία που σήμερα χρησιμοποιούνται και στα ΤΕΦΑ και είναι μια δουλειά που οι ιστοριογράφοι και οι κοινωνικοί ανθρωπολόγοι μένουν να την κάνουν. Μάλιστα. Είστε χρόνια στον χώρο των πολεμικών τεχνών και των μαχητικών αθλημάτων. Κατά την άποψή σας, τι πρέπει να διαθέτει ένας καλός, ένας σωστός προπονητής, δάσκαλος, εκπαιδευτής πολεμικών τεχνών και μαχητικών αθλημάτων? Σε μια πρόσφατη συζήτηση που είχαμε τον αντιπρόεδρό μας, τον Θωμά τον Δημαμόπουλο, είχε θιχθεί το θέμα ότι πρέπει να βελτιωθεί όχι μόνο το τεχνικό επίπεδο του διδακτικού προσωπικού στο σωματιακό αθλητισμό αλλά και στις ιδιωτικές σχολές, αλλά και το επίπεδο της παιδείας που διαπνέει τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν το εκπαιδευτικό λειτουργήμα. Κατ' εμέ, το πιο σημαντικό στίχημα που καλείται τώρα να αντιμετωπίσει η χώρα δεν είναι η επιβίωση, η οικονομική επιβίωση του σωματιακού αθλητισμού, γιατί όπως έχω γράψει και σε άλλα μη εμπορικά βιβλία, ο σωματιακός αθλητισμός υπήρξε και σε εποχές οι οποίες ήταν οικονομικά δύσπραγες και εξελίχθηκε μέσα σε ένα φορέα κοινωνικής αλλά και εθνικής και πρακτικής ανάπτυξης, δηλαδή για τις γειτονιές, σε εποχές οι οποίες ήταν εποχές καταστροφής, πολέμου και κατόπιν αυτού. Συνεπώς, ο σωματιακός αθλητισμός είχε τον τρόπο να αναπαράγει την κοινωνική του αξία. Αυτό που τώρα πρέπει να κάνουμε είναι να δώσουμε μεγάλη έμφαση στην πνευματική και στην θεωρητική κατάρτιση των ανθρώπων οι οποίοι έχουν αναλάβει το εκπαιδευτικό έργο και να αναμορφώσουμε το ευρύτερο πλαίσιο όχι μόνο μέσα στις σχολές της φυσικής αγωγής, αλλά να αναδείξουμε και την μεγάλη σημασία που έχει και η ιδιωτική πρωτοβουλία, όπως πρόσφατα και με τις τελευταίες εγκυκλίους έχει διαπιστωθεί, και να κοιτάξουμε να ενοποιήσουμε τους δύο χώρους, τον χώρο των ομοσπονδιών που παράγουν τους δικούς τους τεχνικούς εκπροσώπους και τον χώρο των ακαδημιών του Πανεπιστημίου που παράγει τους ανθρώπους από την Αθλητική Ακαδημία, από τα ΤΕΦΑ. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, λίγο αν θέλετε να γίνετε πιο συγκεκριμένος στο τι πρέπει να διαθέτει ένας καλός προπονητής, δάσκαλος πολεμικών τεχνών και μαχητικών αθλημάτων. Στις πολεμικές τέχνες, κύριε Θωμόπουλε, επειδή υπάρχουν ποικίλοι σκοποί, είναι πολύ δύσκολο να δώσουμε ένα γενικό περίγραμμα για το τι πρέπει να έχει ένας όσον αφορά το τεχνικό στοιχείο. Οι παλιές πολεμικές τέχνες που εκπροσωπούνται από τη λογική του τζούντο, του αϊκίντο, του νίμπο και διάφορων άλλων πιο μικρών παραδόσεων, δίνουν όλες έμφαση στην αποφυγή της εμπλοκής και στην αποφυγή της φυσικής φθοράς, η οποία έρχεται συνεπαγόμενα από την εμπλοκή με αντιπάλους οι οποίοι φέρουν ή δεν φέρουν όπλα. Σε αυτές πρέπει να προσθέσω οπωσδήποτε και το παραδοσιακό καράτεντο. Σε πιο σύγχρονες εκδοχές τους που αποτέλεσαν και καλή βάση για αθλήματα, ο σκοπός δεν βρίσκεται τόσο πολύ στην ανάπτυξη των ενστίκτων της αυτοσυντήρησης και στην αποφυγή της βίας, στον φυσικό φόβο που πρέπει να διέπει τον άνθρωπο απέναντι στην εμπλοκή. Εκεί υπάρχει μια πιο αδρομερής αντιμετώπιση και ο σκοπός είναι μονοσήμαντος και αφορά τεχνικά στοιχεία, μετρικά στοιχεία, την ταχύτητα, την επίτευξη των πόντων κτλ. Κατά τη δική μου άποψη, πρέπει να υπάρχει καλή αντίληψη και των δύο, έτσι ώστε να αποφύγουμε ένα μεγάλο κίνδυνο που πρόσφατα άρχισε να εμφανίζεται. Άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται είτε με ελαφρά είτε με βαρέως τύπου μαχητικά αθλήματα που είναι και πρωταθλητικής μορφής ή ολυμπιακά αθλήματα, να υποφέρουν ή να έχουν χρεωθεί μια στρέβλωση του χαρακτήρα, πνευματική ή ηθική, που πηγάζει από τη χρήση βίας. Τα αθλήματα αυτά χρησιμοποιούν τη βία μόνο ως μέσο. Και ο τρόπος με τον οποίο είναι στημένα ακόμα και στην Ολυμπιακή περίπτωση είναι τέτοιος ώστε να αναδεικνύει τη συναδελφική συμπεριφορά και το σεβασμό στον αντίπαλο. Το σημαντικό είναι να διατηρηθούν αυτές οι αξίες που έλκουν την καταγωγή τους από τον παραδοσιακό πολιτισμό. Αυτό δεν θα γίνει μόνο μέσα από μια ηθικοπλαστική αντιμετώπιση, αλλά πρέπει να υπάρχει και ισχυρή τεχνική βάση γνωριμίας με τις παραδοσιακές πολεμικές τέχνες. Ο φυσικός πόνος, λοιπόν, ο φυσικός κάματος, η αντιμετώπιση της ευρηματικότητας του απέναντί μας, του ανθρώπου, είναι στοιχεία που υπάρχουν στις πολεμικές τέχνες, όπως επίσης και η φυσική αποστροφή απέναντι στη βία των όπλων, που είναι εξαιρετικά επικίνδυνα σε σχέση με τα χέρια και τα πόδια του ανθρώπου. Αυτές είναι αξίες που υπάρχουν στις παραδοσιακές πολεμικές τέχνες και γεννήσανε το μαλακό και προσαρμοστικό τους χαρακτήρα. Στις σύγχρονες μαχητικές τέχνες έχουμε εστιάσει με την εισαπαγωγή μέθοδων. Βλέπουμε ότι στη μία περίπτωση θα χρησιμοποιήσουμε πόδια, έτσι σε ένα άλλο άθλημα, αν θέλουμε να το καταστήσουμε δημοφιλές, θα χρησιμοποιήσουμε τα χέρια. Προσπαθήσαμε να μοιράσουμε τους χώρους που παράγουν ενδιαφέρον σε πάλι,
ρήψεις, εναγκαλισμούς στο έδαφος ή κτυπήματα με τα πόδια ή τα χέρια, και έτσι διαμορφώσαμε αθλήματα που να μην συγκρούονται στο περιεχόμενο μεταξύ τους. Η συνολική αντιμετώπιση που πηγάζει μέσα από τις παλιές πολεμικές τέχνες, ο σεβασμός στο ανθρώπινο κορμί, η χρήση του φυσικού κάματου, της βίας για εκπαιδευτικούς σκοπούς, η μελέτη όσον αφορά όχι μόνο το πρακτικό κομμάτι αλλά και το θεωρητικό, είναι πράγματα που θα έπρεπε να ξαναέλθουν μέσα στην ατζέντα ενός εκπαιδευτή ο οποίος θα αποδώσει πλήρως την ιστορική καταγωγή και τη σημερινή του σημασία. Μάλιστα. Να επανέλθω λίγο στον κύριο Τιμαμόπουλο. Κύριε Τιμαμόπουλε, ποια είναι η άποψή σας για τα μαχητικά αθλήματα και για τη χρησιμότητά τους? Για τη χρησιμότητά τους στην σημερινή κατάσταση και στη σημερινή κοινωνία που ζούμε, νομίζω είναι απαραίτητα όσο ποτέ άλλοτε. Θα έλεγα ότι μακάρι να μπορούσε όλος ο κόσμος να γυμνάζεται, να μαθαίνει την τέχνη των πολεμικών τεχνών, και δεν λέω να τη χρησιμοποιεί για το κακό, αλλά για αυτοάμυνα και για άμυνα της οικογένειας του και της προσωπικού του ατόμου, θα έλεγα ότι είναι το κυρίως ζητούμενο. Θεωρώ ότι, από προσωπική άποψη μιλάω, ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο το κάποιος να γυμνάζεται κυρίως με πολεμικές τέχνες. Μαθαίνει μυστικά, μαθαίνει να σέβεται τον αντίπαλό του, να μπορεί ανά πάσα στιγμή να προστατεύσει τον εαυτό του, και όλα αυτά με τις ελάχιστες ώρες, μία μισή ώρα πόσο χρειάζεται την ημέρα, ημέρα παραμέρα να γυμνάζεται, και παράλληλα να έχει μια πολύ καλή φυσιολογική υγεία και να μπορεί να θεωρείται σύγχρονος αθλητής και σύγχρονος άνθρωπος, νους υγιή σε σώματι υγιή. Μάλιστα, άρα θα συνιστούσατε τις πολεμικές τέχνες και τα μαχητικά αθλήματα έστω και ως τρόπο αυτοάμυνας ή ως απλή άθληση? Βεβαίως. Θα το συνιστούσαμε όλες με τις δυνάμεις. Μάλιστα. Τελειώνοντας, κύριε Νασιούλα, να μιλήσουμε λίγο για το πρόγραμμα προπονήσεων του Νινζούτσου στο ΠΑΟ Θεσσαλονίκης. Γνωρίζετε ήδη ότι στο Βυζαντινό Αθλητικό Όμιλο Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 η ώρα δεχόμαστε όλο το χρόνο μαθητές. Θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να εξηγήσω ότι το μάθημά μας, από τη στιγμή που απευθύνεται σε ένα ευρύτερο κοινό, δεν δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη πρωταθλητικών δεξιοτήτων. Το μάθημα πάντα χωρίζεται σε τάξεις και σε ομάδες ανάλογα με το τεχνικό επίπεδο, και έτσι κανείς δεν πρέπει να ανησυχεί ότι πρέπει μόνο μιας ή μέσα σε μια εκπαιδευτική χρονιά να αναπτύξει μαχητικές δεξιότητες, οι οποίες προκύπτουν μέσα από χρόνια εμπειρίας. Παρ' όλα αυτά, η υψηλή τεχνικότητα που διακρίνει ειδικά τον Ινζούτσου, αλλά και οι ιδιαίτερες απαιτήσεις που διακρίνουν το Κιόκουσιν Καράτε και το Ταεκβοντό, το Ταεκβοντό όσον αφορά την ταχύτητα και τις άμεσες αντιδράσεις, και το Κιόκουσιν όσον αφορά και την αντοχή στη φυσική βία, η οποία είναι και θεμελιώδης για αυτήν την παράδοση, είναι σημαντικά στοιχεία και τα τηρούμε μέσα σε πιο κλειστούς κύκλους. Έτσι, έχουμε χωρίσει το μάθημά μας σε δύο κύκλους, οι οποίοι είναι ομόκεντροι. Κύκλοι οι οποίοι να αγκαλιάζουν όλο το ευρύ κοινό και να του δίνουν την ευκαιρία να εξασκείται με πολύ πιο μάχημους και έμπειρους αθλητές. Και κύκλοι οι οποίοι αναφέρονται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη εμπειρία, ξέρουν να χειριστούν σωστά τα όπλα, δεν παράγουν ατυχήματα και γνωρίζουν από πρώτο χέρι τι είναι η φυσική σωματική βία. Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας ευχαριστήσω που παρευρεθήκατε στην απόψινή μας εκπομπή. Να είστε καλά. Ήταν πραγματικά τιμή μας και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Και εμείς σας ευχαριστήσουμε που μας καλέσατε. Ευχαριστούμε και πάλι. Γεια σας. Φίλοι και φίλες των μαχητικών αθλημάτων, άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας και μας παρακολουθήσατε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα. Έως τότε, γεια σας.